Συνεχίζεται τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη η αποχή των βαθμολογητών καθηγητών από τα καθήκοντά τους λόγω των περικοπών που υφίστανται στις αποδοχές τους. Την Τρίτη θα συνεδριάσουν εκ νέου τα σωματεία των καθηγητών για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων, ενώ ο πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ, Κορινθίας, κάλεσε τους συναδέλφους του να απέχουν μαζικά από τη βαθμολόγηση των γραπτών. Με την αποχή των συναδέλφων από τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, η ΕΛΜΕ εξέδωσε δελτίο τύπου. Σας το μεταφέρω. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ στη σημερινή του συνεδρίαση συζήτησε το θέμα που έχει προκύψει μετά τις σοβαρές μειώσεις των αμοιβών των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά και τη χθεσινή συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργών του Υπουργείου Οικονομικών, κύριο Πλασκοβίτη και Πεντάζο, διαπιστώνουμε πως η κυβέρνηση όχι μόνο εμένει στη δραματική περικοπή των ήδη χαμηλών αμοιβών των εκπαιδευτικών, αλλά και πως δεν πρόκειται να πληρώσει τις οικονομικές εκκρεμότητες του Υπουργείου Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς που οφείλονταν από προηγούμενα ακόμα χρόνια. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης απέναντι στους εκπαιδευτικούς δεν έχει όρια. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κοροϊδία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ εκφράζει την αγανάκτησή του για τον εμπεγμό που υφίσταται ο εκπαιδευτικός κόσμος και από τη νέα αυτή εξέλιξη. Καλεί τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών να καταβάλουν τις αμοιβές αυτές χωρίς περικοπές, όπως προβλέπονταν στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση του 2006. Μοναδικός υπεύθυνος για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι η κυβέρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνεται δημόσια στον Πρωθυπουργό της χώρας, ζητώντας συνάντηση για να υπάρξει διέξοδος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο στα βαθμολογικά κέντρα να συνεχίσουν να απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι την 3η 22 Ιουνίου. Οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ θα επανεκτιμήσει την κατάσταση στην τακτική του συνεδρίαση. Θέλω εδώ να σχολιάσω και να πω ορισμένα πράγματα. Για μας μείζον δεν είναι τόσο η μείωση των απολαβών των συναδέλφων. Για μας το πιο σημαντικό είναι ο εμπεγμός του Υπουργείου Παιδείας. Διότι δύο μέρες πριν κηρύξει η ΕΛΜΕ αποχή από τα βαθμολογικά κέντρα και συγκεκριμένα στις 26 Μαΐου και με την απειλή αυτής της αποχής, ο Υφυπουργός Παιδείας είχε παρουσιάσει μια άλλη υπουργική απόφαση με άλλες αμοιβές. Να θυμίσω επίσης ότι και η ίδια Υπουργός Παιδείας μετά από μερικές ημέρες σε τηλεοπτική εκπομπή είχε δηλώσει στον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ και είχε ακουστεί από όλο το Πανελλήνιο ότι οι αμοιβές θα είναι ακριβώς όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και ύστερα από τη χθεσινή εξέλιξη όπου το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι όχι μόνο δεν θα δοθούν, μάλλον θα δοθούν μειωμένες αυτές οι τιμές, αλλά και οι αμοιβές, αλλά και ότι δεν πρόκειται να πληρώσει τις οικονομικές εκκρεμότητες του Υπουργείου Παιδείας για όλα τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι ο εμπεγμός της κυβέρνησης προς τον εκπαιδευτικό κόσμο συνεχίζεται. Εδώ πρόκειται για μια συλλογική αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού κόσμου. Γι' αυτό το λόγο και εμείς σαν τοπική ΕΛΜΕ καλούμε τους συναδέλφους να απέχουν από κάθε διαδικασία.